Όταν οι Ισπανοί αποβιβάστηκαν στην Αμερική στο τέλος του 15ου αιώνα, ανακάλυψαν στην πραγματικότητα έναν καινούριο κόσμο. Πράγματι, στα εδάφια αυτά, οι πληθυσμοί χρησιμοποιούσαν για μέσα διατροφής από πολλούς αιώνες εξαιρετικά φυτά και ζώα. Γαλόπουλα, πατάτες, καλαμπόκι, ινδικά χειρίδια κτλ. Πολύ γρήγορα, ο Βασιλιά της Ισπανίας ανέθεσε σε ένα σοφό κληρικό να κάνει έναν κατάλογο αυτών των νέων φυτών, δηλαδή τον κατάλογο των χρήσιμων φυτών της Νέας Ισπανίας που τελείωσε το 1520. Στον κατάλογο τα φυτά υποδηλώνονται με το ηθαγενές ονομά τους και παρά την περιγραφή που τα συνοδεύει, αγνοούμε ακόμα και σήμερα σε τι αντιστοιχεί ακριβώς το μεγαλύτερο μέρος των ονομάτων. Οι Ισπανοί, κατακτώντας τα εδάφη, έκαψαν όλα τα ντοκουμέντα των Ιθαγενών. Ωστόσο, αναγνωρίζονται εύκολα τα κακαχουάτι, το φυτό από το οποίο βγαίνει το κακάο, το τλάλ κακαχουάτλ, αραχίδα, αράπικο φιστίκι και πολλά άλλα φυτά, ανάμεσα στα οποία το τομάτλ, είδος με μεγάλους καρπούς, προερχόμενο από ένα άγριο φυτό συγγενές της πατάτας. Από την Ισπανία το φυτό φτάνει το 16ο αιώνα στην Ιταλία, όπου για την ομορφιά του ο καρπός του πήρε το όνομα πουμοντόρο, δηλαδή χρυσόμηλο. Χάρη σε αυτήν ακριβώς την ομορφιά του, το φυτό εκτιμήθηκε στη Γαλλία, όπου μερικοί κυπουροί κατάφεραν να το καλλιεργήσουν με σπόρους που εισήχθησαν από την Ιταλία. Λένε μάλιστα ότι ο Ραμπελέ τους κουβάλησε από τη Ρώμη για να του φυτέψει στο αβαίο του των Βενεδεκτίνων. Έτσι αρχικά καλλιεργήθηκε σαν διοκοσμητικό φυτό, αφού οι Γάλλοι δεν εμπιστεύονταν φαγητά που δεν γνώριζαν. Μόνο από το 1780 περίπου αντιλήφθηκαν ότι αυτός ο τόσο ωραίος καρπός ήταν πολύ νόστιμος και ένας από τους πρώτους που τον εκτίμησε πολύ ήταν ο βασιλιάς Λουδοβίκος XVI.